Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα. Είμαστε στον Τριανών, έτσι, και ακούμε μουσική για μια παράσταση που ετοιμάζεται. Όντως. Λόγω πεντηκονταετίας. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τα 50 και κάτι χρόνια των Τριανών. Όχι γιατί πάμε φοβερά καλά, αλλά γιατί θέλουμε να πάμε κόντρα στην κρίση. Οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί έτσι που δεν μας επιτρέπουν να παίζουμε πρώτη προβολή της ταινίας που θέλουμε και αποφασίσαμε λοιπόν μέσα από αυτή τη γιορτή να αναδείξουμε τα στοιχεία του Τριανών που το καθιστούν μοναδικό. Και ποια είναι αυτά? Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και συναυλίες και θέατρο και ανάμεικτες παραστάσεις, εκδηλώσεις, ναι. Και βέβαια κινηματογράφο. Από τον κινηματογράφο κρατήσαμε για αυτό το 20ήμερο δύο ειδικά πράγματα. Τρία. Ξεκινήσαμε χθες με το Ποτέ την Κυριακή. Χθες στις πόσες του μηνός? 18 Δεκεμβρίου. Και μέχρι πότε θα πάει? Μέχρι 15 Ιανουαρίου. Ένα μήνα ολόκληρο. Σχεδόν. Ωραία. Στις 18 χθες λοιπόν ξεκινήσαμε όπως τότε, το 60, με το Ποτέ την Κυριακή. Μάλιστα. Το οποίο προλόγησε μουσικά ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο και ο Χρήστος Ζερβίνος στο ακορντεόν. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Συνεχίζουμε αύριο με τη Ζανέτ Καπούγια και το Ατίνα Λατίνα, μια μουσικοχορευτική παράσταση σε Latin ρυθμούς. Έχουμε στη συνέχεια τα δύο νεανικά μας σχήματα, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, The Boy, που θα παίξει μουσική και θα προβάλλουμε και την ταινία του το Ροζ. Και μετά τους Ντρόγκατε, παλιούς μας γνώριμους, έχουν κάνει εδώ αρκετές συναυλίες με προβολές και... Ωραία πράγματα δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτά όλα υπάρχουν στο site, υποθέτω, έτσι. Υπάρχουν στο trianon.gr. Και για να ολοκληρώσω με τα κινηματογραφικά, ναι, θα παίξουμε με δωρεάν είσοδο τις βραβευμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Δράμας των τελευταίων 7 ετών. Μικρού μήκους δηλαδή. Μικρού μήκους. Ωραία. Γιατί φιλοξενούμε το Φεστιβάλ Δράμας εδώ και 10 χρόνια όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Μάλιστα. Και τους αγαπάμε ιδιαίτερους μικρομικάδες και είπαμε να κάνουμε αυτό το event. Είναι διήμερο. Okay.